Ο ανταποκριτής μας στην Καλαμάτα, ο Γιώργος Μαρκόπουλος, παρακολουθεί από κοντά τα γεγονότα και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Καλαμάτα, η οποία έτσι δεν μας βοηθάει αυτή τη στιγμή ο καιρός. Είναι έτοιμο να έχουμε την καθημερινή απογευματινή βροχή εδώ και τις τρεις τελευταίες μέρες. Να πάμε όμως στο θέμα μας. Η τελευταία είδηση έτσι της στιγμής είναι ότι αύριο θα έχουμε δύο αφίξεις, η μία από Νιγηρία και η άλλη από Αμερική, με δύο ιδιωτικά αεροπλάνα. Προφανώς η πτήση από Νιγηρία έχει να κάνει με κάποιους συγγενείς του Γιάννη Αντετοκούμπο, οι οποίοι θα έρθουν εδώ και θα είναι έτσι φιλοξενούμενοι του στο Κώστα Ναβαρίνο. Η άλλη από Αμερική. Δεν έχουμε ακόμα πληροφόρηση για τα ονόματα τα οποία θα αφηχθούν. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι φτάνουν. Προφανώς θα είναι κάποιοι συμπαίκτες του, θα είναι κάποιοι από τους διοικούντες από τους Milwaukee Bucks. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε αυτό αύριο. Να πούμε ότι για πρώτη φορά θα σερβιριστεί κρασί νέας εισοδιάς, το οποίο θα είναι από την συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούμπο στην εταιρεία, στην συνεργασία που έχει κάνει με τα ελληνικά Ινοπία, με μια ροζ ετικέτα, ένα θαυμάσιο κρασί όπως λένε οι πληροφορίες, που θα δοκιμάσουν οι εκλεκτοί καλεσμένοι. Να πούμε ότι στη λίστα των καλεσμένων, όπως αναφέρατε και εσείς στο ρεπορτάζ, θα είναι η Σερένα Williams, αλλά και ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος όμως την τελευταία στιγμή ακύρωσε την άφηξή του στην Ελλάδα λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που θα έχει με την Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι δεν θα μπορέσει να έρθει στον αγαπημένο του φίλο και να παραστήσει τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής του, όπως είναι ο γάμος του Γιάννη και της Μαράια. Ο πρωθυπουργός της χώρας θα είναι ακόμα ένας εκλεκτός καλεσμένος του Γιάννη, γνωρίζονται προσωπικά. Έχει προσκληθεί και θα είναι και αυτός εδώ στο Κώστα Ναβαρίνο. Ο LeBron James είναι το λαμπερότερο όνομα, το οποίο προέρχεται από τους κόλπους του NBA, και αυτός θα δώσει το παρόν. Εκκρεμεί να δούμε το ποια μέρα θα αφηχτεί στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και από εκεί με ελικόπτερο, όπως και οι υπόλοιποι VVIP καλεσμένοι, very important person, έτσι ακριβώς τους είναι η ονομασία, οι οποίοι θα μεταφερθούν με ιδιωτικό ελικόπτερο στο Κώστα Ναβαρίνο. Να θυμίσουμε και παλιότερα είχε χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο μέσο όταν είχε επιλεγεί το ξενοδοχείο της Μεσσηνίας για την υπογραφή των συμβολίων του Κριστιάνου Ρονάλντο στην Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια. Για πες μου τώρα, φαντάζομαι ότι θα αποτελεί ένα απόρθητο φρούριο το Κώστα Ναβαρίνο από την Πέμπτη και μετά. Δεν το συζητάμε αυτό. Να καταλάβεις για το τι απόρθετο φρούριο θα αποτελεί από την Πέμπτη και μετά. Μέχρι και το προσωπικό το οποίο θα προσφέρει τις υπηρεσίες τους στους καλεσμένους έχει κληθεί να υπογράψει ένα συμβόλαιο εχεμήθειας για το γεγονός ότι θα βρίσκονται εκεί χωρίς κινητά τηλέφωνα, οι καλεσμένοι θα είναι χωρίς παιδιά, μόνο δύο φωτογράφοι θα βρίσκονται μέσα, οι οποίοι θα αποθανατήσουν τις στιγμές, και από εκεί και πέρα θα διανεμηθούν τα όποια πλάνα και οι όποιες φωτογραφίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη συγκατάθεση του ζευγαριού. Να πούμε ότι ο ράφτης που θα ράψει την οικογένεια Αντετοκούμπο αλλά και κάποιους καλεσμένους είναι ο κύριος Παπαδόγαμβρος, ο οποίος αν μη τι άλλο έχει στο παρελθόν καταθέσει τα διαπιστευτήριά του ράβοντας τον Τζιμπρίλ Σισέ, τον Γιώργο Πρίντεζη, τον Σάκη Ρουβά και πολλά ακόμα ονόματα έτσι διεθνώς. Η αλήθεια είναι ότι επικοινωνήσαμε μαζί του και ο ίδιος ευγενικά μας αρνήθηκε να αποκαλύψει οτιδήποτε, γιατί γι' αυτό ακριβώς που αναφέρεις έχει δώσει τον όρκο του ότι δεν πρόκειται να πει τίποτα πριν από το γάμο. Όλοι αρνούνται να δώσουν έτσι κάποιες πληροφορίες, και εμείς τώρα λόγω του γεγονότος ότι έχουμε και την εντοπιότητα από εδώ πέρα, έχουμε και κάποιους έτσι φίλους οι οποίοι αν μη τι άλλο έχουν κάποιες... Εντάξει, εσύ θα τρυπώσεις, θα τα μάθεις, δεν το συζητάμε. Οπότε σε περιμένουμε και πάλι. Ήδη ο Νίκος Υποφάτης παρέγγειλε και κρασί, έτσι. Ναι, και γουρνοπούλα, άκουσα τα μισά λες. Και γουρνοπούλα στην πρώτη. Ευχαριστώ. Οπότε, ευχαριστώ πολύ. Οπότε ήθελα για συνοδευτικό. Θα τα πούμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια.